Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Εκτός από τιμή, σήμερα είναι και ιδιαίτερη χαρά, γιατί στο Προεδρείο έχω δύο εκλεκτούς συναδέλφους, με τους οποίους είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και μία εκπληκτική συζήτηση μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία. Και επίσης είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παίρνω τη σκυτάλη από τον κύριο Τσάπα, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους στο πεδίο αυτού του πεδίου της ιατρικής, που δεν το λέμε πια τεκμηριωμένη ιατρική, που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Μαζί θα συζητήσουμε τη σημασία της τεκμηρίωσης και όλων αυτών στα οποία αναφέρθηκε ο Απόστολος πριν, σε μία αναδυόμενη έννοια για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία όμως είναι ήδη παρούσα στην Ευρώπη, ειδικά σε κάποιες όλες χώρες περισσότερο από άλλες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή είναι η επίσημη αποτίμηση τεχνολογιών που σχετίζονται με την υγεία. Έτσι λοιπόν θα συζητήσω μαζί σας πράγματα που στην ουσία προκύπτουν από τους δικούς μου προβληματισμούς και την εμπειρία μου από την συνεργασία που έχω με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τη δραστηριότητα που ήδη υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Ποια θα είναι η διάρθρωση? Θα ξεκινήσουμε με βασικούς ορισμούς. Το πρώτο κομμάτι της τεκμηριωμένης ιατρικής, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα προχωρήσουμε γρήγορα, μιας και ο κύριος Τσάπας ουσιαστικά κάλυψε εξαιρετικά το πλαίσιο αυτό. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για ενσωμάτωση της τεκμηρίωσης στην αποτίμηση των τεχνολογιών αυτών, στην αποτίμηση της τεκμηρίωσης και πώς μεταβάλλονται οι πολιτικές υγείας. Έτσι λοιπόν, δεν θα πω άλλα πράγματα σχετικά με αυτό που λέμε τεκμηριωμένη ιατρική, παρά μόνο ότι στην ουσία, σε όλον αυτό και όσον αφορά το επίπεδο της τεκμηρίωσης, θεωρούμε ότι παρά την προβληματική που ήδη μπορεί να υπάρχει, υπάρχει μια ιεραρχία τεκμηρίων για να μπορέσει να καθοδηγήσει τη λήψη μιας κλινικής απόφασης. Και όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Τσάπας πριν, η ιεράρχηση αυτή, ακόμη και αν έχουμε τη βέλτιστη τεκμηρίωση, από μόνη της δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να πάρει κανείς μια κλινική απόφαση, είτε για να μεταβάλει μια πολιτική υγείας. Έτσι λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε σίγουρα είναι μια στάθμιση που θα περιλαμβάνει τα ωφέλη και τους κινδύνους, προβλήματα στη χορήγηση των τεχνολογιών αυτών, το κόστος που σχετίζεται με εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης και κυρίως θα πρέπει να βρούμε ένα συστηματικό τρόπο, βασιζόμενοι σε μια κατακοραή νομαρχία, να ενσωματώσουμε το αξιακό σύστημα των ασθενών σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν σήμερα αυτό που έχουμε δει, που είχαμε μέχρι τώρα και που λέγαμε στους φοιτητές μας ότι είναι η ιεραρχία, η πυραμίδα των τεκμηρίων, έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι βάζει κανείς νερό στο κρασί του, αφού στο δεξί κομμάτι της διαφάνειας βλέπετε μία πυραμίδα όπου τα όρια της δεν είναι πια σαφή, όπως ήταν σε προηγούμενες προσεγγίσεις, και ότι η κορυφή αυτής της πυραμίδας είναι ανεξάρτητη στην ουσία και λειτουργεί, όπως βλέπετε, στο βάθος, στο κάτω μέρος της διαφάνειας, ως μεγεθυντικός φακός για την αποτίμηση του υπόλοιπου κομματιού της πυραμίδας αυτής των τεκμηρίων. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρθηκε επίσης από τον κύριο Τσάπα είναι ότι δεν μιλάμε πια για τεκμηριωμένη κλινική πρακτική ή για τεκμηριωμένη κλινική ιατρική. Μιλάμε πια για τεκμηριωμένη ιατρική εκπαίδευση, για τεκμηριωμένη δημόσια υγεία, για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας, για τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας παροχών υπηρεσιών υγείας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο φάσμα πια όπου κανείς μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση, διότι δεν υπάρχει πλέον εναλλακτική, όπως είπε και ο Απόστολος στις τελευταίες του διαφάνειες, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από μια ορθά, δομημένα διατυπωμένη δήλωση ομοφωνίας. Τι θέλουμε? Για κάθε τι καινούριο που αναδύεται μέσα από τη βασική έρευνα ή μέσα από τα εργαστήρια της βιομηχανίας ή των μεγάλων ερευνητικών ευρημάτων, θα θέλουμε το έβριμα αυτό, όπως φαίνεται στην αριστερή, όπως βλέπουμε εδώ, κάθε νέα λοιπόν επιστημονική ανακάλυψη θα θέλαμε να κλείσει επιτυχώς τον κύκλο της μεταφραστικής έρευνας. Να ξεκινήσει δηλαδή, να βρούμε πώς θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα ανακάλυψη, πώς αυτή η ανακάλυψη θα ενσωματωθεί σε μια κατευθυντήρια οδηγία, πώς θα αλλάξουν οι πολιτικές υγείας και τέλος πώς θα επιτύχουμε αυτό που είναι το δοκούμενο, αυτό που αναμένουμε όλοι μας, που είναι η ουσιαστικά βελτίωση του επίπεδου υγείας του πληθυσμού και η τροποποίηση του φορτίου νοσηρότητας. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά.
Ήδη γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών, των νέων επιστημονικών ευρημάτων, σταματάει κάπου εδώ. Εδώ φτάνουμε περίπου ένα 10% με τις καλύτερες, πιο αισιόδοξες δράσεις. Και στη συνέχεια, για να φτάσουμε κάπου εδώ, ο αριθμός γίνεται ακόμη μικρότερος. Τι σημαίνει τώρα η αποτίμηση τεχνολογιών που σχετίζονται με την υγεία? Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος υιοθετήθηκε πρόσφατα, όπως είναι από την ως Health Technology Assessment, από τον αγγλοσαξονικό όρο, και στην ουσία, σύμφωνα με τον ορισμό του POI, αφορά τη συστηματική αποτίμηση ιδιωτήτων, επιδράσεων, καθώς και του αντικτύπου, του πραγματικού αντικτύπου που μπορεί να έχει μια τεχνολογία που σχετίζεται με την υγεία. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αφορά μόνο τα τεκμήρια όπως αναφέρθηκε πριν. Θα πρέπει να αφορά κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα οικονομικά, οργανωτικά και ηθικά. Αναφερόμενοι στα οικονομικά ζητήματα, θα θέλω ήδη από τώρα να αντιμετωπίσω ένα από τα βασικά αντιπιχειρήματα όλης αυτής της διαδικασίας, που είναι ίσως η υπερεστίαση στο κόστος. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία αυτή δεν εστιάζει στο κόστος. Εστιάζει στην αξία των παρεμβάσεων στο επίπεδο του πληθυσμού. Και τέλος, ο κύριος σκοπός δεν είναι ερευνητικό πόνημα η διαδικασία αυτή, είναι η επικουρία της λήψης αποφάσεων στο επίπεδο των πολιτικών υγείας. Τι εννοούμε τώρα όταν λέμε τεχνολογίες που σχετίζονται με την υγεία? Αυτές μπορούν να αφορούν προφανώς φαρμακευτικές ουσίες, ιατρικές συσκευές, ιατρικές επεμβάσεις, εμβόλια, μονήρι στην ουσία παρεμβάσεις, θα έλεγε κανείς, αλλά και διαδικασίες του συστήματος, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή screening, μια επιλογή διαλογής, αλλά και ολόκληρα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι λοιπόν καλύπτει οποιαδήποτε παρέμβαση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και αν δει κανείς πώς κουμπώνει αυτή η διαδικασία με την νομοθεσία, βλέπουμε ότι στην ουσία είναι το επόμενο βήμα της. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει μια καινούρια παρέμβαση στον πληθυσμό να πάρει έγκριση, πρέπει τεκμηριωμένα, ευτυχώς πια, να αποδείξει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της. Αυτό δεν ήταν δεδομένο λίγα χρόνια πριν. Ουσιαστικά η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη επανάσταση σε αυτό που προέκυψε από την εισαγωγή και την υιοθέτηση της τεκμηριωμένης ιατρικής είναι η ανάγκη κατάθεσης προς έγκριση για κυκλοφορία στην αγορά τεκμηρίων, μελετών, κλινικής έρευνας του υψηλότερου δυνατού επίπεδου. Παλαιότερα δεν ήταν η κατάσταση αυτή. Αφού λοιπόν περνά αυτόν τον ουδό που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει στον πληθυσμό την παρέμβαση αυτή, έχουμε να συζητήσουμε, και εδώ είναι η μεγάλη συνεισφορά της HTA, το αν αυτή η αποτελεσματικότητα, η δοκούμενη αποτελεσματικότητα που έχει πιθανόν καταδειχθεί με συγκεκριμένους κλινικούς σχεδιασμούς, αν μπορεί στην ουσία να μετατραπεί σε αποδοτικότητα, αν δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες η παρέμβαση εξακολουθεί να ωφελεί τον ασθενή και το σύστημα, εάν είναι σωστή και πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τα βασικά ερωτήματα, ένα βασικό ερώτημα είναι αν η παρέμβαση είναι ασφαλής. Θεωρούμε σήμερα ότι σε γενικές γραμμές οι παρεμβάσεις που παίρνουν την έγκριση για χρήση στο γενικό πληθυσμό είναι ικανά ασφαλείς. Και αν θέλετε, μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο τέλος. Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα μου, αν πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Και εδώ θα ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση σχετικά με τη συγκριτική αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την παρέμβαση ώστε πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού. Τι σημαίνει γενικός πληθυσμός? Και εδώ έχουμε μία διαφοροποίηση της διαδικασίας της HTA ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες λειτουργεί ένα σύστημα υγείας. Έτσι, όταν έχουμε ασταθείς καταστάσεις, όπως μπορεί να είναι φυσικές καταστροφές, και εκεί έχει θέση, αλλά ο σκοπός είναι στην ουσία να δημιουργήσει κουτιά παρέμβασης επίγοντα. Επίγουσας ουσιαστικά υφής. Το επόμενο είναι καταστάσεις όπου έχουμε χώρες χαμηλού εισοδήματος με χαμηλή κάλυψη στα συστήματα υγείας, όπου εκεί πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς το ερώτημα του ποια πακέτα πρωτοπαθούς, πρωτογενούς φροντίδας υγείας είναι αυτά που πρέπει να, στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.
χώρες μεσαίου εισοδήματος, με πάλι χαμηλή κάλυψη, όπου εδώ θα πρέπει να έχουμε αυτά τα πακέτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή υπηρεσιών παροχής υγείας, τα οποία θα είναι εγγυημένα. Και τέλος, φτάνουμε να μιλάμε για πιο ισχυρά συστήματα υγείας, τα οποία θα ήθελα όμως να επισημάνω εδώ ότι έχουν πάντα θυλάκους αδυναμίας, στα οποία πρέπει να συγκρίνει κανείς, να είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πρόσθεσης νέων πακέτων, νέων χαρακτηριστικών του συστήματος υγείας. Υπάρχουν χώρες με πολύ έντονη δραστηριότητα, άλλες χώρες με μικρότερη δραστηριότητα. Στην Ελλάδα δεν είμαστε ευτυχώς, δεν έχουμε αυτή τη μονήρη εισαγωγή σε αυτή τη στιγμή. Αυτό, όπως βλέπετε, είναι από το 2009. Έχουμε ήδη 6-7 οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Και έτσι, αυτή λοιπόν η αποτίμηση των τεχνολογιών που σχετίζονται με την υγεία και η οποία βασίζεται σε ένα βάρος, σε ένα σημείο της, στην τεκμηριωμένη ιατρική, έχει το δικό της οικοσύστημα. Στην ουσία, το οικοσύστημα αυτό αποτελείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεσα ή έμεσα συμφέροντα, ωφελούνται ή κινδυνεύουν από το σύστημα αυτό, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αναλύσεις. Έτσι λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τι συνήθειες υπάρχουν ήδη στην κλινική πρακτική. Δεν είναι εύκολο κανείς να εισάγει πολιτικές υγείας και να ανατρέψει αυτό που ήδη χρησιμοποιείται μέχρι τώρα, όπως και τι παράδοση υπάρχει, και αυτό ισχύει σε αυτό που είπα πριν, σε ειδικές κοινότητες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπου είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσει γενικές οδηγίες. Θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του και χαρτογραφήσει πολύ καλά τις ομάδες πίεσης που ασκούνται στον χώρο και που δραστηριοποιούνται, να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε πραγματιστικά ως προς αυτό, να χρησιμοποιήσει κανείς με δόκιμο τρόπο, με ορθό τρόπο, την εμπειρία που υπάρχει και αυτό που θεωρούμε ως expertise στο πεδίο αυτό, για να έχουμε στην ουσία συμπληρωματικά όλων αυτών μαζί με τους πόρους, το αξιακό σύστημα και τη δυνατότητα του να κάνει κανείς τέτοιες κρίσεις, να έχουμε στην ουσία μία σύγκληση προς την τεκμηρίωση που προκύπτει από την κλινική έρευνα. Τι συμβαίνει τώρα όταν πρέπει να εισάγουμε τεκμήρια, να εισάγουμε κλινική έρευνα σαν αυτή που ανέφερε πριν ο κύριος Τσάπας, μέσα σε αυτή την επίσημα δομημένη διαδικασία που είναι η αποτίμηση τεχνολογιών που σχετίζονται με την υγεία. Εδώ η λέξη που κυριαρχεί είναι η εγκυρότητα. Θα πρέπει λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία να εξασφαλίζει από την αρχή μέχρι το τέλος της ότι έχουμε εσωτερική εγκυρότητα, ορθό σχεδιασμό, εξωτερική εγκυρότητα, δυνατότητα γενίκευσης, εγκυρότητα κατασκευής της παρέμβασης αυτής, ότι συνάδει με τις βασικές έννοιές της, εγκυρότητα περιεχομένου όταν αυτή υλοποιείται στο γενικό πληθυσμό, εγκυρότητα κριτηρίου όταν θα πρέπει να συγκριθεί με κάποιες άλλες και εγκυρότητα σύγκλησης όταν πραγματικά θεωρούμε ότι συγκρίνοντας παρόμοιες παρεμβάσεις έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα για να μπορούμε μετά αξιόπιστα να τα συγκρίνουμε. Ενσωματώνοντας τα τεκμήρια, και εδώ διαφαίνεται όλη αυτή η διαδικασία στην οποία αναφέρθηκα βραχαίως λόγω του περιορισμού του χρόνου εδώ, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε το πρώτο κείμενο, το πρώτο κομμάτι, το οποίο λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Ειδικά κέντρα στην Ελλάδα και υπάρχουν και κέντρα αριστείας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες που γνωρίζουν αυτό το κομμάτι με τις παρεκκλήσεις του, με τις προβληματικές του, με τις αδυναμίες του. Στην ουσία μπορούν να το διαχειριστούν, μπορούν να διαχειριστούν αυτό το τεράστιο όγκο πληροφορίας με πάντα συγκεκριμένους περιορισμούς. Και μέσα σε αυτή την πληροφορία μπορεί να ενσωματωθεί. Έχουμε μοντέλα αυτή τη στιγμή που ενσωματώνουν οικονομική πληροφορία, πληροφορία που αφορά την αξία των παρεμβάσεων. Εδώ λοιπόν που αυτό που είναι εύκολο έρχεται να μετουσιωθεί σε κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, που είναι ακριβώς η μεταφορά από ένα ερευνητικό κυρίως πόνημα σε ένα πόνημα το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους μαζί με αυτές πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές όπως ανέφερα πριν. Έτσι λοιπόν, κάθε τι που βγαίνει από μία ανασκόπηση, μία μεταανάλυση, μία οικονομική ανάλυση, μία ανάλυση αποφάσεων, θα πρέπει να αποδείξει στην ουσία ότι είναι αποδεκτή από το σύστημα, ότι έχει ξεπεράσει περιορισμούς που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της, ότι είναι σε συνάφεια με ό,τι χρησιμοποιούσαμε πριν, ότι ενσωματώνει το αξιακό σύστημα των ασθενών και ότι ιδανικά εξασφαλίζει ισότητα εντός του συστήματος υγείας.
η οποία είναι ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο έρευνας. Έτσι λοιπόν, αφού κανείς περάσει από το στάδιο αυτό στο στάδιο αυτό, μπορεί να πει ότι έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια σχετική απόφαση για τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Ποιες είναι οι μεθοδολογίες ενσωμάτωσης? Είπα ξανά ότι οι συστηματικές ανασκοπήσεις, η αποτίμηση ποιότητας τεκμηρίων, η μεταανάλυση, οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφοράς και δημοσίευσης της κλινικής έρευνας είναι κάτι το οποίο στην ουσία γνωρίζουμε καλά. Έρχονται όμως και άλλες στην ουσία παράμετροι, οι οποίες δίνουν μία έξτρα πολυπλοκότητα στο σύστημα, μία επιπλέον πολυπλοκότητα, η οποία το κάνει ακόμη πιο εύκολα να χρησιμοποιηθεί στο γενικό πληθυσμό. Η μοντελοποίηση, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε από κλινικές μελέτες που ήδη έχουν διεξαχθεί στο χώρο, με βάση συγκεκριμένες αναλύσεις, να κάνουμε αυτό το άλμα της πίστης που θα μπορέσει με ασφάλεια να μας δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα της κλινικής έρευνας στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες δομημένες προσεγγίσεις, όπως και η επιλεκτική χρήση τεκμηρίωσης. Αυτό που ήταν η κατάκτηση, δηλαδή η κυριαρχία των τυχιοποιημένων κλινικών δοκιμών στο χώρο, σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ναι, φυσικά, αν είχαμε την τέλεια τυχιοποιημένη κλινική δοκιμή, θα ήταν αυτή η πληροφορία αναφοράς μας, αλλά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι, να βάλουμε στο κάδρο έρευνα η οποία δεν είναι μόνο τυχιοποιημένη κλινική δοκιμή, αλλά και μεγάλες μελέτες παρατήρησης, οι οποίες θα τις ακούσετε πάρα πολύ συχνά πια ως δεδομένα του πραγματικού κόσμου. Και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό στη συνέχεια. Τέλος, ανάπτυξη ομοφωνίας, το να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι άνθρωποι που έχουμε κοινές συγκρούσεις συμφερόντων, κοινά συμφέροντα, έτσι, ή εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα, πολλές φορές υπάρχει δυνατότητα εύκολα να φτάσει κανείς σε μια ομοφωνία. Όταν όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται στο τραπέζι, τότε η διαδικασία αυτής της προσέγγισης, της ομοφωνίας, πρέπει να είναι πιο σύνθετη, πιο δομημένη, πιο στην ουσία ισότιμη για τα επιμέρους παιδεία. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που είναι ιδιαίτερα εμφανές στις προσπάθειες που γίνονται στην Αμερική, είναι ότι όταν έχουμε εκπροσώπους ασθενών μέσα στα συμβούλια αυτά της ομοφωνίας, ξέρουμε ότι αυτοί θα πρέπει να διαχειρίζονται, να τους διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί παρουσία επαγγελματιών υγείας ή εκπροσώπων του ασφαλιστικού συστήματος, ή εκπροσώπων του συστήματος υγείας ή ακόμη και της βιομηχανίας, οι άνθρωποι αυτοί χαμηλώνουν τους τόνους τους. Αισθάνονται στην ουσία μειονεκτικά. Άρα λοιπόν η προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να γίνεται ισότιμα, όχι με την έννοια της ισοκατανομής του χώρου ή του χρόνου, αλλά με την ισοτιμία έκφρασης αναγκών, δικαιωμάτων και καθηκόντων. Και τέλος, οικονομικές αναλύσεις, οι οποίες δεν βασίζονται στην περικοπή του κόστους, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η ανάδειξη της οικονομικής αξίας για το σύστημα και για τον άνθρωπο όλων αυτών των μελετητών. Πώς γίνονται τα πράγματα δύσκολα? Αυτή είναι μια παλιότερη δουλειά που είχαμε κάνει για συστήματα που βοηθούν στη λήψη κλινικών αποφάσεων για αρχικά στάδια καρκίνου. Εδώ λοιπόν θέλουμε τη βοήθεια του ασθενή, μπορούμε να έχουμε τη βοήθεια του ασθενή, στο ότι μπορεί, αν θέλει, να έχει λόγο στο ποιες παρεμβάσεις θα επιλέξουμε, δεδομένου ότι έχουμε ισοτιμία, να το πω έτσι, αποτελεσματικότητας. Κάθε γραμμή εδώ είναι όλο το πλήθος της πληροφορίας, είναι μια τυχεοποιημένη κλινική δοκιμή. Κάθε στήλη είναι μια διαφορετική έκβαση, η οποία είναι άμεσα σχετιζόμενη με αυτό που σας είπα, το αν εγώ θέλω να πάρω τη συγκεκριμένη θεραπεία ή όχι, ή ποια από τις θεραπείες που ενδείκνυται ισότιμα μπορώ να πάρω, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια φοβερή ετερογένεια, ένας πλουραλισμός στο πώς εκφράζεται αυτή η πληροφορία. Αυτό κάνει τη σύνθεσή της εξαιρετικά δύσκολη. Δεν μπορούμε εύκολα να βγάλουμε, να συγκρίνουμε μελέτες που έχουν ακόμα και λίγο διαφορετικές εκβάσεις. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η δομημένη προσέγγιση της ομογενοποίησης των εκβάσεων με κύριο κριτήριο την ιεράρχηση της σημαντικότητάς τους για τον ασθενή και όχι για τον κλινικό ερευνητή.
Τι αντιμετωπίζουμε συνήθως όταν πρέπει να ενσωματώσει κανείς τεκμηριωμένη γνώση σε ένα σύστημα υγείας? Έχουμε δεδομένα τα οποία είναι διασκορπισμένα. Και σήμερα έχουμε αυτή την πολυτέλεια, δεν έχουμε μία πηγή πληροφορίας, έχουμε πολλαπλότητα πηγών πληροφορίας. Είμαστε σε θέση να συνθέσουμε τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να το κάνουμε καλά πια. Το στοίχημα είναι πώς θα τα ενσωματώσουμε στο σύστημα, ώστε το κύκλωμα τελικά να κλείσει και να υπάρχει παραγωγή ενέργειας και ροή ενέργειας. Και τέλος, για να φύγουμε λίγο από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας ως φάρμακα, εμβόλια, διαγνωστικές δοκιμασίες, ένα σύστημα υγείας καθορίζεται σήμερα πλέον από ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό άλλων παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να μην είναι οι ίδιοι επιβαρυντικοί άμεσα, μπορεί όμως να διαμεσολαβούν για συγκεκριμένους άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, το πλήθος και η ευκολία των μετακινήσεων με τα αεροπορικά μέσα μεταφοράς σήμερα είναι κάτι που αλλάζει άρδιν τον τρόπο νοσηρότητας, το προφίλ νοσηρότητας συγκεκριμένων νοσημάτων. Άρα θα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του ότι αντιμετωπίζουμε ένα ψηφιακό σύμπαν παραγόντων που επηρεάζουν ένα σύστημα υγείας. Βασικές παράμετροι, οδεύοντας προς το τέλος, είναι όπως είπα ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων, η οικονομική αποδοτικότητα και η αξία, η ενσωμάτωση δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο και ο έλεγχος της ποιότητας της διαδικασίας. Για να αλλάξουμε ένα σύστημα υγείας, θα πρέπει στην αρχή, κάτι πάρα πολύ βασικό, χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα, να υπάρξουν οι συμμαχίες που λειτουργούν υπέρ του συστήματος, όχι υπέρ των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων. Έτσι λοιπόν, εφόσον χτιστούν αυτές οι συμμαχίες, εφόσον βρούμε τα ζητήματα που είναι σημαντικά για το σύστημα υγείας, καταγράψουμε διαφορετικές εναλλακτικές, μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος, να εφαρμόσουμε διαφορετικές πολιτικές υγείας και κυρίως να τις αποτιμήσουμε στο χρόνο. Κάτι άλλο που επαναλαμβάνω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ανάγκη του συστήματος να είναι αποδοτικό για όλους. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια καινούρια έννοια που αναδύεται με όλο και περισσότερο σθένος στη βιβλιογραφία. Και τέλος, κλείνοντας με κάποιους μύθους, τους οποίους και την πραγματικότητα σχετικά με την τεκμηριωμένη ιατρική και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την υγεία, ότι αυτό που ξέρουμε και έχουμε ακούσει ως πολεμική κατά καιρούς, ότι είναι ένας όμορφος τρόπος να περιορίσετε το κόστος. Πολύ έντονη αυτή η άποψη στην Αμερική. Ήδη βάλετε το πεδίο της τεκμηριωμένης ιατρικής αυτή τη στιγμή με την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ότι οι οργανισμοί που ασκούν αυτή την αποτίμηση τους νοιάζουν μόνο οι τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, κλινικές συνθήκες ιδανικές για να δοκιμάσει κανείς κάτι, ότι θεωρείται ότι όταν δεν υπάρχει τεκμηρίωση, άρα λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα στο πεδίο αυτό και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Όπως σας είπα όμως, υπάρχει τεράστια εξέλιξη σε αυτό, σε όλες αυτές τις παραμέτρους σήμερα, από αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην αρχή που ανέφερε πριν ο κύριος Τσάπας και από την υλοποίηση τη δεκαετία του 80 των πρώτων προσπαθειών αποτίμησης τεχνολογιών που σχετίζονται με την υγεία, όπου στην ουσία αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι η αξία και όχι το κόστος, όπου η παρέμβαση αυτή, η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί και μη τυχεοποιημένη έρευνα, ότι δεν σημαίνει όμως ότι οποιαδήποτε μη τυχεοποιημένη έρευνα είναι διαθέσιμη, θα μπει μέσα στο πλαίσιο αυτό ισότιμα ανεξάρτητα από την ποιότητά της και ότι οι διαδικασίες γίνονται όλο και πιο διαφανείς. Και με αυτή τη διαφάνεια θα ήθελα να τελειώσω αυτή τη σημερινή παρέμβαση στο στρογγυλό αυτό τραπέζι. Σας ευχαριστώ.